Συμπολίτες μου, αφήνουμε πίσω μια χρονιά γεμάτη δυσκολίες, αλλά και μεγάλες προσπάθειες. Και υποδεχόμαστε μια νέα, συνεχίζοντας τον ίδιο αγώνα. Γιατί μπορεί το 2021 να κλείνει σχεδόν όπως ξεκίνησε. Με επιφυλακή για την πανδημία και προσοχή στην οικονομία. Έχει μεσολαβήσει ωστόσο ένα θαύμα της επιστήμης. Σκεφτείτε ότι πριν από έναν ακριβώς χρόνο έφταναν στην Ελλάδα τα πρώτα εμβόλια. Και σήμερα το 80% των ενηλίκων Ελλήνων, 4 στους 5 δηλαδή, έχει επιλέξει να θωρακίσει την υγεία του και να προστατεύσει αυτούς που αγαπά. Ενώ η χορήγηση της τρίτης δόσης, αλλά και ο εμβολιασμός των παιδιών προχωρά ταχύτατα. Γνωρίζω ότι αλλιώς ελπίζαμε να περάσουμε την πρωτοχρονιά. Η μετάλλαξη όμικρον όμως σαρώνει πια ολόκληρο τον πλανήτη. Έχει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα. Όμως φαίνεται και να προκαλεί χαμηλότερη νοσηρότητα. Όλα τα κράτη αντιμετωπίζουν αυτό το δυναμικό φαινόμενο. Με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα, αλλά και λιγότερες νοσηλίες. Ενώ ειδικά στη δική μας χώρα ζούμε τη μετάβαση από τη μετάλλαξη Δέλτα στην Όμικρον, που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ρυθμούς εκδήλωσης. Αυτός είναι και ο λόγος που οι παρεμβάσεις μας δεν παραμένουν άκαμπτες, αλλά προσαρμόζονται χρονικά στα δεδομένα. Με σχέδιο για την κίνηση της αγοράς, την κοινωνική συμπεριφορά, αλλά και την αντοχή των δομών υγείας. Έτσι άλλωστε, πετύχαμε να αποφύγουμε τα lockdown και ήδη να γιορτάσουμε κανονικά τα Χριστούγεννα. Τώρα όμως, υποδεχόμαστε την πρωτοχρονιά, δυστυχώς με κάποιους περιορισμούς στη διασκέδαση, γιατί αυτό μας υποδεικνύουν οι ειδικοί ότι πρέπει να κάνουμε. Ας γίνει η συντροφιά αυτών που αγαπάμε το καλύτερο υποκατάστατο για τη μουσική που δεν θα ακούσουμε αυτές τις μέρες. Νιώθω την κόπωση και την ανησυχία που σκιάζει την καθημερινότητα όλων. Ξέρω καλά όμως και τις ικανότητες του λαού μας. Χάρη σε αυτές, στον χρόνο που πέρασε, οι απώλειες που μας χτύπησαν δεν μας νίκησαν. Και γι' αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ ανήκει πρώτα και πάνω απ' όλα στους μαχητές της πρώτης γραμμής στο νοσοκομείο μας. Ενώ στο ίδιο διάστημα, η οικονομία και η κοινωνία έμειναν όρθιες. Η πολιτεία προώθησε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα στήριξης. Και ήταν αυτό που μας επέτρεψε μέσα στην υγειονομική καταιγίδα να θωρακίσουμε τα εισοδήματα. Να έχουμε αύξηση του εθνικού μας προϊόντος. Να πετύχουμε τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην Ευρώπη. Και δεσμεύομαι ότι και πάλι θα σταθούμε δίπλα σε εκείνους που θα επηρεαστούν από τους νέους περιορισμούς. Δεν θα κρυφτώ πάντως πίσω από ευνοϊκούς δείκτες και αριθμούς. Είναι σίγουρο ότι στις αλλεπάλληλες μάχες με τον ιό υπήρξαν και αστοχίες. Και ότι η ευημερία της χώρας θέλει καιρό για να φτάσει στο μέσο πορτοφόλι. Πολύ περισσότερο όταν η παγκόσμια ενεργειακή κρίση χτυπά παράλληλα και τη δική μας πόρτα. Όμως, όσο σίγουρος είμαι πως τα προηγούμενα βήματά μας δεν ήταν αυτονόητα, άλλο τόσο πιστεύω ότι τα επόμενα θα μας βγάλουν στο ξέφωτο. Γι' αυτό και ένα μπορώ να υποσχεθώ. Ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα είμαστε εδώ, στο πλευρό του κάθε Έλληνα, της κάθε Ελληνίδας. Διορθώνοντας τα λάθη μας, ακούγοντας τις φωνές σας και δίνοντας λύσεις όποτε και όπου απαιτείτε. Στη διάρκεια του 2021 δεν ήταν λίγες και οι εθνικές προκλήσεις. Και σε αυτές όμως απαντήσαμε με τη σύνεση της αποφασιστικότητας. Η εθνική άμυνα ενισχύθηκε όσο ποτέ. Και πολύπλευρες διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας δίνουν ήδη στη χώρα μας κομβικό ρόλο στη Μεσόγειο. Και όλα αυτά έγιναν και γίνονται με το βλέμμα πάντοτε στον πολίτη. Γιατί οι φόροι εξακολουθούν να μειώνονται. Οι πιο αδύναμοι ενισχύονται. Μεγάλα δημόσια έργα γίνονται πράξη. Το ψηφιακό κράτος εξυπηρετεί την καθημερινότητα. Παιδεία και εργασία εξυγχρονίζονται. Ενώ και η δημόσια ασφάλεια σταδιακά βελτιώνεται. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα αλλάζει παρά την περιπέτεια που τη δοκιμάζει. Ούτε και αυτά ωστόσο είναι αρκετά. Νιώθω πως καθώς οι προσδοκίες είναι μεγάλες, συχνά υποτιμώνται οι δυσκολίες. Το αβέβαιο παρόν μας κάνει επίσης να ξεχνάμε το σκοτεινό παρελθόν. Και από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν απλές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα. Ιδίως όταν αυτά είναι πρωτόγνωρα και απαιτούν συνεχή προσαρμογή. Γι' αυτό άλλωστε, παντού στον κόσμο, τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται
και λίγο πολύ τα ίδια μέτρα εφαρμόζονται. Μπορεί λοιπόν το σκάφος να προχωρά, αλλά η φουρτούνα δεν πάβει να το χτυπά. Γι' αυτό και θα ξαναπώ πως το τιμόνι μας θα έχει μία μόνο πηξίδα, τον πολίτη. Και η δράση μας θα οδηγείται από ένα μόνο ρήμα. Το ρήμα προσπαθώ. Συμπολίτες μου, το 2021 που φεύγει, υπενθύμησε σε κάθε γωνιά του κόσμου πόσο ευάλωτοι είμαστε σε γεγονότα όπως οι πανδημίες και τα ξεσπάσματα της κλιματικής κρίσης. Ανέδειξε τη σημασία του υπερεθνικού συντονισμού, αλλά και τις μεγάλες παγίδες που παραμονεύουν στον δρόμο μας. Πρόκειται για διδάγματα που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το 2022. Επαναφέροντας ξανά στο προσκήνιο την πανάρχια αρετή των Ελλήνων. Τη δύναμή μας να μετατρέπουμε τα προβλήματα σε ευκαιρίες, τα εμπόδια σε εφόδια. Και αυτό θα είναι ίσως η πιο ταιριαστή τιμή στα 200 χρόνια ελευθερίας που γιορτάσαμε φέτος. Άλλωστε και εκείνα, μια διαδρομή διαδοχικών θριάμβων και προκλήσεων υπήρξαν. Σε αυτό το δρόμο διεκδίκησης της προόδου θα συνεχίσουμε, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία με ευέλικτες πολιτικές απέναντι στην Όμικρον, που πρέπει να μας ανησυχεί, χωρίς όμως να μας πανικοβάλλει. Εμβολιαζόμενοι, ιδίως με την ενισχυτική δόση, κάνοντας πολλά συχνά τεστ και τηρώντας τις βασικές προφυλάξεις, με πρώτη τη σωστή χρήση της σωστής μάσκας. Παράλληλα όμως, θα επιμείνουμε και στην τροχιά των μεγάλων αλλαγών που αυξάνουν το δημόσιο πλούτο και μαζί του το εισόδημα των εργαζόμενων, στην πολιτική δηλαδή, της ανάπτυξης για όλους, που σημαίνει μια καλύτερη ζωή, με πολλές επενδύσεις και ακόμα περισσότερες δουλειές. Οι επόμενες εβδομάδες θα φέρουν κυματισμούς. Έχουμε ωστόσο τις δυνάμεις να αφήσουμε πίσω την τρικυμία, οδηγώντας την πατρίδα μας σε ήρεμα νερά, ώστε το χειμώνα της αβεβαιότητος να διαδεχθεί η άνοιξη της ελπίδας. Αρκεί να μείνουμε ενωμένοι, όριμοι και προσεκτικοί, κλείνοντας τα αυτιά στην καταστροφολογία και στην ιτοπάθεια, για να ακουστεί μόνο η φωνή της επιστήμης και της αλήθειας. Και ασφαλώς, ακολουθώντας τις συστάσεις της πολιτείας και των ειδικών. Με τέτοια στάση, θα είναι το καλύτερο δώρο προς τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Αλλά και ο καλύτερος πρόλογος για το καινούριο, πιο ελπιδοφόρο κεφάλαιο του 2022. Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή χρονιά σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα, παντού στη χώρα και στον κόσμο. Με υγεία και δύναμη, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.